Μαθιός και Φαρμάκης στο ίδιο κελί. Ο Μαθιός αποφασίζει να παραδοθεί στις αρχές για να τον ανακρίνουν για τη δολοφονία του Πάνου, ενώ ο Αντώνης συλλαμβάνει και το Φαρμάκη. Ο Ευθύμης με τη βοήθεια του Βαγγέλη καταφέρει να στήσει παγίδα στο Μαθιό, ενοχοποιώντας τον για φόνο. Οι δύο άντρες βάζουν στο αυτοκίνητο του σταματάκι το όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε ο Πάνος και στη συνέχεια καλούνε την αστυνομία. Όμως ο Μαθιός, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, βρίσκει γραφείο σε μια σπηλιά στο βουνό. Ο χειρότερός του επιάλτης παίρνει σάρκα και οστά τώρα. Το μόνο που φοβόταν ήταν να μην αποκαλυφθεί ο φόνος του Στεφανή και τώρα κινδυνεύει να σαπίσει στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ. Οι ώρες κυλούν και η οικογένειά του δίνει σκληρή μάχη για να αποδειχθεί η αθωότητά του. Ο Αντώνης, αν και κρατάει κάποιες επιφυλάξεις, φαίνεται να πιστεύει πως ο Μαθιός είναι αθώος και είναι σχεδόν σίγουρος πως ο Ευθύμης κρύβεται πίσω από το θάνατο του Πάνου και θέλει να φορτώσει το έγκλημα στο σταματάκι. Ο αστυνόμος, όπως θα παρακολουθήσουμε, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια. Θα ζητήσει από τον Αστέρη να πείσει τον αδερφό του να του δείξει εμπιστοσύνη και να παραδοθεί στις αρχές. Ο Μαθιός όμως φοβάται πως η σύλληψή του μπορεί να ανοίξει και πάλι την υπόθεση του Στεφανή. Στο μεταξύ, τα περιθώρια γύρω από τον Ευθύμη για την δολοφονία του Κώστα στενεύουν και ο Αντώνης τον πιέζει, ενώ η Εμιλία φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί από τους ανωτέρους της για αυτή την υπόθεση. Ο Μαθιός τρελαίνεται από τη μοναξιά του, καθώς είναι μακριά από την οικογένειά του και αποφασίζει να παραδοθεί τελικά. Πηγαίνει λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα και η ανάκριση του ξεκινά. Όλοι αγωνιούν για το μέλλον του, ενώ τα νέα σκάνε σαν βόμβα στην άνω πορεία. Ωστόσο, ο Αντώνης δεν αργεί να δώσει εντολή για τη σύλληψη του Φαρμάκη, καθώς καταφέρνει να βρει στοιχεία που ήθελε εναντίον του. Η Εμιλία, έπειτα από τις πιέσεις του Φραγκιαδάκη, αφήνει ελεύθερο το Μαθιό, ενώ ο Ευθύμης περνά τις πρώτες ώρες πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!